Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ. Προετοιμασία. Προετοιμασία, ε? Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά είστε εντός Ελλάδος πάντως. Ναι, ναι, εντός Ελλάδος. Μου έλεγες χθες όταν κλείναμε το ραντεβού ότι είστε σε ένα μέρος που πραγματικά δεν ήξερα ότι υπάρχει αθλητικό κέντρο. Στην Κλεισούρα, Καστοριά. Στην ναι, Καστοριά. Ναι, στην Κλεισούρα είμαστε, στην Καστοριά. Εντάξει, μια χαρά είναι εδώ η κατάσταση με σαν συνθήκες και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, προετοιμασία καλοκαίρι, δροσιά, κλασικά πράγματα σε προετοιμασίες. Σωστά, σωστά. Είσαι ποδοσφαιριστής φυσικά του Απόλλωνα Σμύρνης, για όσους δεν τον γνωρίζουν, από εκεί που ήρθες φυσικά στον Άρη και επέστρεψες μετά, ναι, ναι, μετά τον Άρη. Ο λόγος που σε καλέσαμε είναι γιατί ξέρεις πολύ καλά, υπήρξες συμπαίκτης νομίζω για μια ολόκληρη χρονιά, έτσι δεν είναι? Ναι, Με ναι, ήμασταν συμπαίκτες με τον Τζον Καμαρά. Ναι, ναι, τη χρονιά που ανεβήκαμε στην Α' Εθνική με τον Απόλλωνα, το 13-14, ήμασταν ένα χρόνο μαζί. Αν δεν κάνω λάθος, Μιχάλη, είχε έρθει υποδοκιμή ο ποδοσφαιριστής, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, είχε έρθει δοκιμαστικά στην προετοιμασία τότε στον Απόλλωνα και είχε δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και αμέσως οι υπεύθυνοι, ας πούμε, τρέξαν για να τον κλείσουν. Είναι από αυτό που λέμε ότι με το πρώτο μάτι διαπιστώνεις ότι έχεις να κάνεις με ένα ποδοσφαιρικό λαβράκι κατά κάποιο ναι, τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Βέβαια δεν είναι εντελώς άγνωστος, δεν έπαιξε μόνο μια χρονιά στον Απόλλωνα, έπαιξε και την επόμενη, έπαιξε και στη Λαμία πέρυσι, δηλαδή είναι ήδη 3 χρόνια στην Ελλάδα ο Καμαρά. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι την πρώτη χρονιά, δηλαδή τη χρονιά που ήμασταν συμπαίκτες, έκανε μια εκπληκτική χρονιά. Είχε πάρα πολλές συμμετοχές και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Μιλάς για την χρονιά της ανόδου φυσικά του Απόλλωνα. Αυτόν τον χρόνο ήμασταν και συμπαίκτες, ένα χρόνο ήμασταν. Είναι αμυντικός μέσος, έτσι δεν είναι ο Καμαρά Μιχάλη? Ναι, είναι αμυντικός μέσος. Είναι αμυντικογενής κυρίως παίχτης. Δηλαδή είναι κυρίως αμυντικά τα χαρακτηριστικά του. Κατάλαβα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε περισσότερο εξάρι, για να το πούμε έτσι να καταλάβει ναι, ακριβώς, ο κόσμος. Ακριβώς, ακριβώς. Περισσότερο εξάρι. Έχει πάρα πολλά τρεξίματα. Δηλαδή μπορεί και κινείται σε όλο το γήπεδο με αρκετή ευκολία. Ναι. Και είναι πάρα πολύ δυνατός. Γενικά έτσι βλέποντάς τον και σε κάποιες φωτογραφίες πρέπει να είναι και αρκετά fit γενικά, στεγνός. Ναι, το λένε. Ναι, ναι. Έχει πολύ καλό, δηλαδή η φυσική του κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Το έχουν αυτό βέβαια οι Αφρικανοί, είναι αλήθεια, ένα θέμα με τα τρεξίματα συνήθως δεν έχουν οι Αφρικανοί. Έχουν, ναι, βέβαια, ακριβώς. Έχουν βέβαια τακτικά ζητήματα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος έτσι είχε προσαρμοστεί γρήγορα στα ελληνικά δεδομένα και κυρίως τακτικά στο παιχνίδι. Είχε προσαρμοστεί σε αυτό που του ζήτησε, ας πούμε, που του ζητούσε ο προπονητής, δηλαδή στο να είναι μπροστά από την άμυνα και να βοηθάει και να κόβει μπάλες, ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή το κύριο χαρακτηριστικό του, όπως καταλαβαίνουμε, Μιχάλη, είναι ότι είναι πολύ καλός ανασταλτικά. Ακριβώς. Έχει πολύ καλά τρεξίματα, τρέχει σε όλους τους χώρους. Προφανώς θα είναι και εντός εισαγωγικών καλός κλέφτης, θα κλέβει μπάλες. Ναι, δηλαδή. ακριβώς. Δεν ξέρω, στον αέρα είναι καλός, πώς τον... Ναι, ναι, είναι πολύ δυνατός γενικά, είναι πολύ δυνατός και στο ψηλό παιχνίδι είναι πολύ καλός και λέμε ότι είναι αμυντικογενής, παρόλα αυτά έχει την ικανότητα να πηγαίνει box to box που λέμε, δηλαδή περιοχή με περιοχή να πατήσει αν τυχόν χρειαστεί, ας πούμε. Αλλά δεν είναι το δυνατό του σημείο αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι τόσο πολύ επιθετικά όσο το λέω πιο πολύ σαν τρεξίματα ότι έχει, ναι, τη δυνατότητα, ναι, να το κάνει. Σωστά, σωστά. Δηλαδή δεν είναι ο παίκτης, για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ότι δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα και θα οργανώσει το παιχνίδι, θα εναποθέσει ο Άρης δηλαδή όλο το παιχνίδι πάνω στα πόδια του. Όχι, τόσο πολύ σε αυτό. Είναι κυρίως για ανασταλτικά καθήκοντα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν εσύ ήσουν προπονητής, δεν είσαι, αν για λίγα λεπτά την όσουν προπονητής, θα τον έβαζες, η ιδανική θέση για αυτόν θα ήταν μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς? Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα ιδανικό εξάρι, ιδανικό όμως. Δηλαδή, έχει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα πάρα πολύ καλό εξάρι. Και επίσης θέλω να πω κιόλας, επειδή τον ξέρω και προσωπικά σαν παιδί, ότι είναι πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Ναι. Και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, ας πούμε, στην ομάδα και τα λοιπά. Και ήταν και πολύ, δηλαδή προσαρμόζεται γενικά εύκολα, θεωρώ. Ναι. Πόσο μάλλον όταν έχει, ας πούμε, και ήδη 3 χρόνια στην Ελλάδα, που εντάξει, ας πούμε, κάποιες καταστάσεις τις ξέρει και πιο πολύ πλέον.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό γιατί ξέρει, όσον αφορά το χαρακτήρα, πολλέ φορέ από Αφρικανού ποδοσφαιριστέ είναι και λίγο λαχείο του τι θα πετύχει Σωστό, σωστό, σωστό για αυτό. Στο ποδοσφαιριστή. Μα λε ότι είναι Σωστό. γενικότερα παίκτη που δεν δημιουργεί θέματα δηλαδή στα αποδυτήρια. Όχι, όχι. Έχει πολύ καλό χαρακτήρα και σα λέω, είναι σημαντικό ότι είναι και 3 χρόνια στην Ελλάδα ήδη. Εσύ έχει παίξει και αντίπαλο φυσικά, έτσι δεν είναι. Με τον... όχι μόνο συμπαίκτη, νομίζω πέρυσι θα τον πέτυχε λογικά και ω αντίπαλο. Τον πέτυχα και στον Άρη που ναι, παίξαμε με τον Απόλλωνα και στη Λαμία. Ναι. Βασικά στη Λαμία, όχι στο πρωτάθλημα, είχαμε παίξει ένα φιλικό, αλλά πάλι ήμασταν, ας πούμε, αντίπαλοι παίξαμε. Θεωρείς δηλαδή ότι ως προσθήκη για τον Άρη της, εφόσον μιλάμε φυσικά για φούτμπολ, για τη συμφωνία για φούτμπολ, είναι όχι για χαμηλότερη κατηγορία, θεωρείς ναι. ότι είναι μια καλή προσθήκη για τον Άρη. Ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή προσθήκη. Τουλάχιστον σας λέω και πάλι, για να μην, ας πούμε, δηλαδή τη χρονιά που ήμασταν μαζί είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Εξαιρετική. Έχουν περάσει 2 χρόνια, δεν έχω εικόνα, να σας πω την αλήθεια, στα 2 χρόνια που περάσανε, αλλά τουλάχιστον τη χρονιά που ήμασταν μαζί, δηλαδή πραγματικά όλοι λέγανε ότι ήταν ένας από τους βασικότερους συντελεστές για την άνοδο τότε και του Απόλλωνα. Σωστά. Δηλαδή, αν είναι στην κατάσταση που μας περιγράφεις εκείνης της σεζόν... Ναι, θα είναι μεγάλο κέρδος για τον Άρη, θα είναι μεγάλο κέρδος. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό για που μας λες, γιατί και σε ρωτάω ειδικά εσένα, γιατί έχεις περάσει και από τον Άρη και ξέρεις ότι ο Άρης δεν είναι μια εύκολη ομάδα σε καμία περίπτωση τον αφορά τη φανέλα του Άρη. Είναι διαφορετικών απαιτήσεων ομάδα ο Άρης γενικότερα. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ως προσωπικότητα έχει τα ηχέγγυα για να υποστηρίξει αυτό που λέμε Άρης, δεν παιδί μου, να αφορά τη φανέλα του Άρη, πέρα από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μας περιέγραψες. Θεωρώ πως μπορεί να ανταπεξέλθει σίγουρα, ναι, δηλαδή με την καλή έννοια δεν το βλέπει πιεστικά ότι, δηλαδή θέλω να πω ότι σκέφτεται μόνο τη δουλειά, το ποδόσφαιρό του και έχει εκεί το μυαλό του, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει σαν άνθρωπος να σκεφτεί, ας πούμε, γύρω γύρω τι γίνεται και το βάρος της φανέλας της ομάδας. Αυτό με την καλή έννοια το λέω, καταλάβατε. Είχατε τίποτα θέματα τότε με τις συμμετοχές σου στην εθνική ομάδα, ενδεχομένως, δεν νομίζω. Αν και είναι διεθνής, ναι. Είχε λείψει με στη χρονιά κάποιες στιγμές, αλλά δεν ήταν για πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα. Ήταν λίγες ημέρες που έλειπε. Δηλαδή να έλειπε 4 μέρες, ας πούμε, και μετά ξαναγύριζε. Από ό,τι θυμάμαι. Βέβαια, πολλοί ο κόσμος ενδεχομένως τον έμαθα από αυτό το περιστατικό στο περσινό πρωτάθλημα. Με την ιστορία με τον έμπολα, γιατί προέρχεται από μια χώρα που επλήγει. Ναι, που είχε γίνει το θέμα ότι αν χρειάζεται να κάνει εξετάσεις και τα λοιπά, νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι, ήταν. Ναι, σωστά. Είχε μάλιστα σε ένα παιχνίδι με τη Λάρισα στο περσινό πρωτάθλημα της Football League, είχε σηκώσει και κάτω από τη φανέλα του είχε μια άλλη μπλούζα που είχε ένα μήνυμα ότι μπορεί να είμαστε από τη Δυτική Αφρική, αλλά δεν είμαστε ο ιός. Ναι, το θυμάμαι νομίζω, το θυμάμαι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο είχε κληθεί μάλιστα και από την Πειθαρχική Επιτροπή της. Ναι, πραγματικά. Είναι από τα παράδοξα, από τα πολλά παράδοξα του ελληνικού. Για να μην σε κουράσουμε και πολύ, γιατί ξέρω ότι έχεις προετοιμασία, είναι πρωί-απόγευμα οι προπονήσεις σε αυτό το στάδιο. Λογικά ως Απόλλων Σμύρνης, δεν θα ήθελες τον Άρη την επόμενη σεζόν στη Football League, έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Εντάξει, ο Άρης ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα και γενικότερα σε όποια κατηγορία και να είναι αποτελεί για τους αντιπάλους του συσσαγωγικά ένα βάρος, με την έννοια ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ καλή ομάδα και πόσο μάλλον και στην έδρα που είναι πολύ δύσκολη. Οπότε έτσι όπως μου το λέτε, ναι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι για όλες τις ομάδες, είναι μια ομάδα συσσαγωγικά πονοκέφαλος. Επειδή ξέρεις το πρωτάθλημα της Football League καλά, πώς το περιμένεις την επόμενη χρονιά? Εντάξει, η δική σου ομάδα από όλες τις μέρες νομίζω ότι θα είναι μια από τις ομάδες, ήδη λογίζεται ως μια ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι, πώς το περιμένεις? Ακούμε για τη Λάρισα που κάνει πολλές κινήσεις. Ο Πανελληνιακός νομίζω κινείται αρκετά με τα γραφικά. Βλέπεις εσύ κάτι άλλο που δεν βλέπουμε εμείς? Κοιτάξτε να δείτε, εμένα μου θυμίζει. Επειδή από ό,τι λένε θα είναι και ενιαίος, ας πούμε, θα είναι ενιαία η Β' Εθνική, ναι, έτσι, η Football League. Γενικά αυτό είναι σίγουρα πιο δύσκολο από το να... που όταν χωριζόταν σε 2 ομίλους. Ναι. Δηλαδή συμμετέχουν, έχεις να αντιμετωπίσει πιο πολλές ομάδες. Υπάρχουν φέτος, αν καταλήξει με τη μορφή που αυτή τη στιγμή βλέπουμε όλοι, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες ιστορικές και με μεγάλη, ας πούμε,
μεγάλη πορεία σε τέτοια κατηγορία και παραπάνω. Οπότε περιμένω ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό και σίγουρα για όποια ομάδα έχει σκοπό να έχει σαν στόχο την άνοδο, θα είναι πολύ μακρύς ο δρόμος και δύσκολος. Ναι, και είναι και οι μετακινήσεις από τη μια άκρη της Ελλάδας στην ακριβώς, άλλη ακριβώς. Φέτος, έχει κάτι πολλά που δεν είχε. Ταξίδια. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα θα μπουν και οι αγωνιστικές ενδιάμεσα. Εμβόλυμες εννοείς, ε? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα θα παιχτούν αρκετά μάτς και Τετάρτες. Ναι. Έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή αν τελικά γίνει ενιαίο με 20 ομάδες και όπως πάει να ξεκινήσει και τα λοιπά, όταν λένε και σύνοτι είμαστε και σε πολλές φορές υπάρχουν αναβολές αγωνιστικών, σίγουρα πιστεύω ότι είναι... θα δούμε αρκετές αγωνιστικές να παίζονται Κυριακή Τετάρτη. Μάλιστα, άρα αυτό σημαίνει ότι έτσι όπως μας το περιγράφεις ότι θα παίξει ρόλο και το βάθος, το roster που θα έχουν οι ομάδες. Ναι, σημαντικό, σημαντικό σίγουρα. Και σας λέω, αν υπολογίσουμε ότι είναι 20 ομάδες, δηλαδή μιλάμε για 38 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι, δεν είναι συνηθισμένα τόσα μάτς στην Ελλάδα. Εσείς εκεί Οπότε... στον Απόλλωνα Σμύρνης ξεκινήσατε από φέτος το καλοκαίρι, από ό,τι διάβασα, μια διαδικασία έτσι να κατεβάσετε το μέσο όρο. Γενικότερα έχετε απολέσει κάποιους παίκτες που τράβηξαν κουπί πέρυσι, όπως ο Αγγούλο για παράδειγμα, και έχετε πιο κάποιοι νεανικό παίκτες ρόστερ. Πήγανε, άλλοι πήγανε αλλού. Έχει μειωθεί ο μέσος όρος. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ καλές προσθήκες και όπως είπατε κι εσείς και θεωρώ κι εγώ, σίγουρα θα είμαστε κι εμείς μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχαλή, για αυτά που μας είπες και για τον Τζον Καμαρά και για το πρωτάθλημα του χρόνου στη Football League. Εγώ σας ευχαριστώ που έτσι ας πούμε ξαναμίλησα με ανθρώπους του Άρη και τα λοιπά. Το πέρασμά σου από τον Άρη μπορεί να ήταν μόλις για μια χρονιά, αλλά το θυμάσαι έτσι, έχεις ευχάριστες αναμνήσεις από τη χρονιά, έτσι, δεν... Εντάξει, γενικά ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα. Δυστυχώς ήταν για μια την ομάδα, δεν χρονιά ήταν. Για την ομάδα ακριβώς. Εντάξει, σίγουρα προσπαθώ να κρατάω πάντα από όλες μου τις χρονιές τα θετικά και από εκεί και πέρα, επειδή ήταν μια ομάδα που έζησα έντονες καταστάσεις, εύχομαι ό,τι καλύτερο και στον Άρη για την επόμενη χρονιά και γενικότερα μια ομάδα που, ας πούμε, εντάξει, η κατηγορία της πρέπει να είναι αλφα-εθνική. Όπως Ορίστε, άλλωστε θεωρώ και για την ομάδα που παίζω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι και μια ομάδα και η δική σου που βγάζει υγεία, δεν έχει οικονομικά προβλήματα ακριβώς, και είναι πολύ ακριβώς. Σημαντικό είναι αυτό. Είναι από τις πιο υγιείς ομάδες στην Ελλάδα, θεωρώ. Τι να, μακάρι να είναι δύο αυτές οι ομάδες του χρόνου, εφόσον τελειώσει μακάρι, οριστικά η του Άρη η άνοδος στη Football League, να είναι δύο αυτές οι ομάδες που θα ανέβουν μακάρι, την μακάρι επόμενη να είναι σεζόν. Αυτό, ακριβώς, ακριβώς. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και μακριά από τραυματισμούς, Μιχάλη, να έχεις μια καλή να χρονιά. Καλά, ό,τι καλύτερο και σε εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας.